η αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για τι παρακολουθήσει μετά από δημοσίευμα του Euractiv, σύμφωνα με το οποίο η ΑΔΑΕ πήγε στην Κοσμοτέ και επιβεβαίωσε ότι παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ ο Ευρωβουλευτή Γιώργο Κίρτσο και ο δημοσιογράφο Τάσο Τέλογλου. Η Ναντίν Χαρδαλιά είναι μαζί μα να καταλάβουμε τι έλεγε ακριβώ αυτό το δημοσίευμα, αλλά και ποιε είναι οι αντιδράσει των κομμάτων. Σύμφωνα με το Euractiv, η ε, κύριε Κίρτσο και Τέλογλου υπέβαλαν στην ΑΔΑΕ έτοιμα μετά στην Κοσμοτέα ω τηλεπικοινωνιακό του πάροχο, προκειμένου να ερευνήσει αν τα τηλεφωνά του τελούσαν υπό παρακολούθηση. Mm -hmm. Σύμφωνα πάντα με το Euractiv, η αρχή δε. διαπίστωσε και εκεί διαπίστωσε ότι αμφότεροι Αμφότερη πράγματι ήταν σε νόμιμη επισύνδεση από την ΕΕΠ και αυτό αποτέλεσε την αιτία για να ξεσπάσει μια ακόμα σφοδρή mm -hmm. πολιτική διαμάχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί δημοκρατική εκτροπή και αναφέρει, όπω θα δούμε στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, ότι ο κ. Μητσοτάκη να απαντήσει ποιο ο λόγο εθνική ασφαλεία που η ΑΕΠ παρακολουθούσε τον Γιώργο Κίρτσο Τάσο Τέλοκλου. Η εισαγγελία του Αρίου Πάγου ρωτά αντί να κάνει έρευνα στου παρόχου, εμποδίζει την ΑΔΑΕ. Και σε ανάλογο μήκο κύματο, εξίσου εχμηρό και το Πασόκ Κινάλ, που λέει πω ο κ. Μητσοτάκη πιστό στα χνάρια του προκατόχου του χρησιμοποιεί του αρμού τη εξουσία για να κρύψει την αλήθεια. Σε υψηλού τόνου αντέδρασε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, τονίζοντα πω η δικαιοσύνη έρευνα όλε τι πτυχέ αυτή τη υπόθεση και αναφέρει μεταξύ άλλων η χώρα έχει θεσμού, νόμου και κανόνε. Η αλήθεια θα λάμψει. Και τονίζει πω η λεγόμενη πολιτική διαχείριση θεμάτων τη δικαιοσύνη και η καθιονδήποτε τρόπο προσπάθεια παρέμβαση στο έργο τη είναι το πρώτο βήμα τη εκτροπή και τη παραθεσμικότητα, στι οποίε, όπω υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πλούσιο παρελθόν. Και εδώ να πούμε ότι και η εταιρεία, η Κοσμοτέ, έβγαλε μία ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι ο έλεγχο δεν παρεμποδίστηκε. Δηλαδή, επιβεβαιώνει ότι έγινε έλεγχο, λέει όμω ότι αυτό δεν παρεμποδίστηκε, έγινε και συνεχίζεται, όπω αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση απρόσκοπτα σε ευχαριστούμε πολύ, Ναντίν. Πάμε όμως τώρα στην Ιωάννα Μάνδρου. Ε, Ιωάννα, επικρίνεται ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου για παρέμβαση. Α, τι πληροφορίες έχουμε από εκεί? Ε, σία να πούμε καταρχήν ότι ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ο κύριος Δογιάκος, με τον οποίο προσωπικά επικοινωνήσαμε, κατηγορηματικά διαψεύδει οποιαδήποτε παρέμβασή του στο θέμα των ελέγχων και της γνωστοποίηση mm -hmm. γνωστοποίησης που ζήτησε για τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα η ΑΔΕ, τα στοιχεία από την τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Θα πρέπει να πω ότι ο κύριος Δουγιάκος αναφέρεται εκτενώς σε επικοινωνίες που είχε τόσο με την επικεφαλή τη νομική υπηρεσία τη Κοσμοτέ που τον κάλεσε στο τηλέφωνο, τη κυρία Νικολαίδου, αλλά και του, προ... του, του... 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 επικεφαλή mm -hmm. τη ανεξάρτητη αρχή του κυρίου. Ράμου, προκειμένου να καταλήξουν εάν τα στοιχεία αυτά ε, που ζητούσαν οι κύριοι Κύρτσο και Τέλογλου έπρεπε να δοθούν ή όχι. Θα πρέπει να πω ότι ο κύριο Ντογιάκο εδώ ε, παραδέχεται πλήρω, γιατί αναφέρονται στα σχετικά δημοσιεύματα, αυτό τον κύκλο των, των τηλεπικοινωνιακών επαφών. Ναι, ναι. επαφών ε, και ε, διαψεύδει όπως είπα την οποιαδήποτε παρέμβαση τονίζοντας ότι άλλωστε τα στοιχεία αυτά ε, δόθησαν και αυτό προκύπτει από την δημοσιοποίησή του, η οποία θα ελεγχθεί από τι δικαστικέ αρχέ σύμφωνα με πληροφορίε. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει από την πλευρά του εισαγγελέα του Αριουπάγου είναι ότι το θέμα του πότε χορηγούνται στοιχεία, είτε με αίθιση τη ΑΔΑΕ, είτε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη πιστεύει ότι μπορεί να παρακολουθείτε για λόγου εθνική ασφάλεια, θα ξεκαθαρίσει από εβδομάδα. αυτό είναι είδηση. Με επίσημη με επίσημη γνωμοδότηση την οποία θα δώσει η εισαγγελία του Αρίου Πάγου τεκμηριώνοντας με νομικό ε, τρόπο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία το παλιό καθεστώς αλλά και το νέο νόμο Μάλιστα. που ψηφίστηκε πριν από δύο μέρες τι ακριβώς ισχύει ώστε οι πάντες να γνωρίζουν τι μπορεί να ζητηθεί τι μπορεί να δοθεί και τι υποχρεώσεις και δικαιώματα και έχει ο καθένας. Σε ευχαριστούμε πολύ Ιωάννα.